στο μαγαζί και παντού. Δηλαδή. Κάνετε και σουρεν. Εγώ κάθε εβδομάδα βγάζω τάρτα εβδομάδα. Δηλαδή κάθε εβδομάδα βγάζω μια διαφορετική τάρτα. Με γκοργονζόλα, με μανιτάρια, με οτιδήποτε θέλω. Ά. Οτιδήποτε μου αρέσει εκείνη την εβδομάδα το βγάζω. Λοιπόν, πάει αυτό. Σουτάρουμε το μπέικον και πάμε να κάνουμε την τάρτα μας. Γίνεται και στο μίξερ, γίνεται και στο άλλο το μίξερ, και στο πολυκοπτικό και στο κανονικό το μίξερ, όπως θέλετε το κάνετε. Εγώ όταν ξεκίνησα να κάνω τάρτες, να σου πω τι σε έκανα στο χέρι. Δηλαδή, με έβαζε ο σεφ να τις κάνω στο χέρι, κάτι που ήταν πολύ χρονοβόρο, μπορεί να σε πάρει και μισή ώρα, 45 λεπτά για να κάνεις ένα ζυμάρι. Γιατί αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα... Αυτός γιατί σου το έκανε, γίνεται πιο ωραίο. Έτσι είναι, πώς είναι οι παλιοί δάσκαλοι που θέλουν να μάθεις. Α, γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, παγωμένο το βούτυρο. Ρίχνε μισό κιλό αλεύρι. Συγγνώμη λιγάκι, δεν μας έδωσε ένα κόστος. Λοιπόν, για όλη την τάρτα έδωσα 14 ευρώ. Ωραία. Αλλά είναι για 15-20 άτομα, δεν είναι κάτι. Λοιπόν, μισό κιλό αλεύρι. Ρίχνω το βούτυρο μέσα που είναι παγωμένο, κομμένο σε κυβάκια. Το ίδιο πράγμα θα κάνετε και στο μίξερ βέβαια. Το κανονικό. Μία πρεζαλάτι. Καλή πρεζαλάτι. Μην το λυπηθείτε. Λοιπόν, στην περίπτωση που κάνουμε γλυκιά τάρτα, εδώ μέσα βάζουμε και 125 με 200 γραμμάρια, αναλόγως πόσο γλυκιά θέλουμε να κάνουμε τη ζύμη μας. Άχνη ζάχαρη για να κάνουμε γλυκιά τάρτα. Η ίδια συνταγή ακριβώς είναι. Μία πρεζαλάτι. Πάνω αυτό πίσω. Κλείσε και χτύπησε αρκετά μέχρι που το αλεύρι από λευκό να γίνει κίτρινο. Άρα αλεύρι, παγωμένο βούτυρο και πρεζαλάτι. Για να μην ψάχνετε, θα σας τα πω κιόλας έτσι. 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 250 γραμμάρια βούτυρο παγωμένο και μία πρεζαλάτι μέχρι στιγμής έχει. Λοιπόν, όπα, φέει, όπα, μην το χτυπάμε παραπάνω. Λοιπόν, άνοιξε τώρα να δείξουμε τι έχουμε κάνει. Θα πάρει κάτι κουταλάκι. Λοιπόν. Τέλειο μου, θα λιποθυμήσεις. Λοιπόν, για να γίνει η τάρτα μας τώρα. Λοιπόν, για να γίνει η τάρτα. Δεν λες τίποτα, πόσα πω να πω. Ναι, είναι παιδιά τέλειο, είναι τέλειο. Και θες να φας λίγο, δεν θέλω να φας πολύ. Λοιπόν, ακούστε με να σου πω τώρα τι κάνουμε στην τάρτα. Το μυστικό είναι ότι το βούτυρό μας πρέπει να είναι παγωμένο. Γιατί, σκέψω ότι εδώ πέρα έχουμε. Τι να πάρω, αυτό, αυτά τα δύο. Αυτό είναι τα αλεύρι και αυτό είναι το βούτυρο. Έτσι, άμα το βούτυρο δεν είναι λιωμένο, αυτό που γίνεται, αυτά τα δύο είναι να γίνονται ένα. Δηλαδή το βούτυρο μπαίνει μέσα στα αλεύρι. Εμείς θέλουμε να είναι παγωμένο, ωστόσο να το χτυπήσουμε ή να υπάρχει βούτυρο αλεύρι, βούτυρο αλεύρι, βούτυρο αλεύρι. Να μην κολλήσει το ένα με το άλλο, γιατί όταν θα ψηθεί τελικά η τάρτα μας, το βούτυρο, επειδή δεν θα μπορέσουν να κολλήσουν τα αλεύρια μεταξύ τους, να σου το πω πολύ απλά, θα είναι πολύ τραγανή και θα λιώνει και θα σπάσει στο στόμα. Το καταλαβαίνεις αυτό. Άμα το χτυπήσουμε πολύ ώρα και το βούτυρο δεν είναι λιωμένο, θα γίνει ζύμη. Πώς έχουμε τη ζύμη για την πίτα, που είναι διαφορετικό, είναι πιο λαστιχωτή και τελικά δεν σου δίνει αυτή την υφή που λιώνει στο στόμα. Αυτό θα γίνει. Άρα είναι σημαντικό το βούτυρο να είναι παγωμένο. Είναι σημαντικό το βούτυρο να είναι παγωμένο και είναι σημαντικό να μην δουλέψουμε πολύ τη ζύμη. Ωραία. Γιατί όσο την δουλεύει, τελικά θα μπορέσει τα αλεύρι να μπει μέσα στο. Το βούτυρο να μπει μέσα στα αλεύρι. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, ρίχνουμε ένα αυγό και έναν κρόκο. Σας λέω ξανά ότι αυτή είναι η επαγγελματική μου συνταγή. Είναι ας πούμε η καλύτερη συνταγή που έχω κάνει κι εγώ. Λοιπόν, και θα μου φέρει από πίσω πολύ λίγο, μέχρι που πα ακόμα. Πες μου, τι θέλει. Πολύ λίγο νεράκι όπου θα συμπληρώσουμε. Νεράκι και γάλα, θα το βάλω εγώ. Τώρα μιλάμε για ελάχιστο νεράκι και γάλα. Βάλτε από πάνω. Bon, θα ρίξω πολύ λίγο τώρα. Πολύ λίγο, δηλαδή περίπου 2-3 κουταλιές και θα χτυπήσω. Άνοιξε το λίγο. Λοιπόν, σταματά το χτύπημα τώρα. Σταμάτησε. Άνοιξε λίγο το καπάκι. Ένα κρόκο και ένα αυγό. Λοιπόν, παίρνω το ζυμάρι, θα το ξαναβάλω τώρα πάνω και βάζω το χέρι μέσα να δω. Έχει τη μορφή ζύμης, δηλαδή έχει αρκετή υγρασία μέσα. Τελικά. Έχει. Έχει αρκετή υγρασία τώρα. Έβαλα πολύ νερά και θέλω να το δείξω σε στάδια να βάλω λίγο παραπάνω νερό. Αλλά τελικά δύο κουταλιές ήταν αρκετές. Θα το καταλάβουμε με το χέρι. Ναι. Μπορεί να μην χρειαστεί και καθόλου νερό, άμα τα βγάζεις είναι πολύ μεγάλα. Εντάξει. Θέλει. Άρα, τώρα. Τώρα και λίγο μπέικον. Κάτσε να πλύνω τα χέρια μου για να βάλω γάλι. Γιατί... Okay. Ανακάτωψε το μπέικον εκεί πέρα καλά. Και μόλις δεις ότι σου ευχαριστεί, βγάλω τώρα. Πάρω αυτό μέσα. Τέλεια. Πάρω αυτό εδώ. Πάρω αυτό πίσω. Μήπως θα χαμηλώναμε τη φωτιά. Όχι, δεν πειράζει. Εγώ θέλω να τραγανίσει, να γίνει έτσι ωραίο το μπέικον και
Θα το βγάλουμε. Εντάξει, εγώ στην κουζίνα με αυτό δεν θα το έκανα. Αν το βάζαμε στο φούρνο, όχι. Και στο φούρνο μπορούμε να το κάνουμε. Να σας πω ότι άμα θα βάλετε μπέικον και δεν το στάρετε να γίνει έτσι, καλύτερα να μην το βάλετε. Δεν υπάρχει κανένα νόημα. Καλά, κύριε. Πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουμε πολύ τραγανό. Λοιπόν, θα πάρεις όλο το ζυμάρι, θα το πετάξεις πάνω στον πάγκο. Θα βάλω κι εγώ άδεια. Βάλω κι εγώ κι εσύ. Έλα, φέρει, έλα. Το έβγαλα. Ο Περικλής τώρα θα κλαίει. Γιατί θέλει ορθή η μπλούζα. Συγγνώμη, Περικλή. Να σου πω ότι έχουμε πάρει πλυντήριο πια στο πρωινό. Ναι. Για να βάσουμε τα ρούχα. Για να βάσουμε τα ρούχα, γιατί γίνεται χαμός. Λοιπόν, ξαναπίσω τη φωτιά. Γάντια. Έχω βγάλει το κοπίδι να μην κοπούμε. Ένωσε το όσο μπορείς. Βγάλ το πάνω στον πάγκο. Τέλει. Ήδη καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα, όταν θα το κάνουμε ζύμη, θα είναι τραγανό. Εντάξει. Γιατί δεν έχει πολύ γρασία. Αλλά δεν κάνει κρίτσι-κρίτσι. Δεν είναι. Όχι, δεν το λες καλά. Δεν είναι τραγανή. Εννοώ πως θα είναι μπισκότο. Θα λιώνει στο στόμα. Τραγανό δεν είναι. Τραγανό έχει να κάνει με το πόσο εμείς θα το ψήσουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και πιο τραγανό. Α, μπορούμε. Ναι. Γιατί αυτή είναι μπισκότο. Είναι σαν μπισκότο αυτό. Είναι σαν μπισκότο. Λοιπόν, φέρνουμε τώρα την ευράνια από πίσω. Α, δεν θα το κάνει τίποτα άλλο. Όχι, αυτή τη στιγμή όπως βλέπετε η ζύμη σπάει. Γιατί δεν πρόλαβε να απορροφήσει το αυγό και την υγρασία όλη το αλεύρι. Μόλις θα του δώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο, θα μπορέσει να ξεκουραστεί. Ας το κάτω. Και τελικά από έτσι μια ζύμη που σπάει πάρα πολύ εύκολα, θα γίνει μια ζύμη σούπερ. Και θα τη δείξουμε. Βάλτε στο ψυγείο. Πόση ώρα? Από 2 ώρες έως μια ημέρα δεν έχει κανένα πρόβλημα να την αφήσετε. Εντάξει, εύκολο ήταν. Εύκολο, λοιπόν, το μπέικον που θέλω. Θέλω αυτή που υπάρχει μέσα. Ναι, έχει μια μέσα. Σουρώνω το μπέικον, να φύγουν και τα λάδια. Και το κρατάω στην άκρη. Στο ίδιο τηγάνι τώρα, θα βάλω πάνω και θα σουτάρω το πράσο. Ξέρετε, τα κάνουμε όλα μαζί για να μην νομίζετε ότι... Έλα, θα το κόψω εγώ σε κομματάκι. Έτσι λίγο ένα λεπτό να καθαρίσω τα λάδια. Πολύ μικρά, τα θες, θα τα κόψω εγώ πολύ γρήγορα, θα κάνω μπαμ μπαμ. Λοιπόν, όσο λάδι έχει μείνει τέλος πάντων από το... Από το μπέικον, έτσι εδώ πέρα έχει λίγο αλεύρι. Και παίρνω τα πράσα και τα κόβω όσο πιο μικρά γίνεται τόσο καλύτερα. Τα κόβω στη μέση. Και τα κόβουμε όσο πιο λεπτά μπορούμε. Εγώ τώρα επειδή δεν έχω και πολύ χρόνο θα σας δείξω θα τα κόψω λίγο πιο μεγάλα. Να ξέρετε ότι το πράσο έρχεται και τελικά δίνει μια ξεχωριστή γεύση στο φαγητό μας. Άμα δεν βρείτε πράσο, μια βάλετε γλυκάδα, κρεμμυδάκι. Το χρειαζόμαστε οπωσδήποτε στο φαγητό, γιατί κάτι πρέπει να δώσει μια γλυκάδα και μια σπιρτάδα μέσα στην τάρτα μας. Λοιπόν, ρίχνω το πράσο, θα ρίξω πολύ λίγο ελαιόλαδο για να το βοηθήσω, γιατί φαίνεται ότι δεν έχει καθόλου λάδι, για να μπορέσει να τσιγαριστεί. Ανακεφαλαιώνοντας αλεύρι, παγωμένο βούτυρο, μια πρέζα αλάτι, ανακατεύουμε πολύ λίγο στο μίξερ, προσθέτουμε ένα αυγό και έναν κρόκο αυγού, λίγο νεράκι, μέχρι να γίνει μαλακή η ζύμη μας. Και... την κάνουμε ενιαία και τη βάζουμε στο ψυγείο για 2 ώρες μέχρι και μία μέρα μπορείτε να το αφήσετε. Oh. Έχουμε ήδη σοτάρει το μπέικον και τώρα σοτάρει το πράσο. Άρα, πλάστης, ρίξε μπόλικο αλεύρι πάνω. Λοιπόν, το ζυμάρι μας τώρα πρέπει να δείξουμε εδώ πέρα, όταν το ξεκουράσαμε πώς έχει γίνει. Λοιπόν. Το ζυμάρι από εκεί που έσπανε τελικά και δεν μπορούσαμε να το δουλέψουμε είναι κάτι πολύ ωραίο, πολύ ελαστικό, πολύ βουτυρένιο, γιατί αυτό που βλέπεις το μισό σε βάρος είναι βούτυρο. Μάλιστα. Είναι αυτό που τελικά θα μας κάνει πολύ νόστιμη την τάρτα μας. Αλευράκι κάτω, αλευράκι πάνω. Καλό θα ήταν να τη βγάλετε τη ζύμη περίπου 5-10 λεπτά από το ψυγείο πριν, τη δουλέψετε για να μπορέσει να μαλακώσει λίγο. Εντάξει. Και ανοίγουμε το φύλλο μας. Λαδάκι να μην βάλω εδώ. Λαδάκι. Έβαλα πολύ λίγο, δεν χρειάζεται άλλο. Είναι πολύ λιπαρή η τάρτα μας από μόνη της, να μην δώσουμε παραπάνω λιπαρά. Λοιπόν, άμα την αφήσετε 10 λεπτάκια έξω πριν, να ξέρετε ότι θα ανοίγει πολύ πιο εύκολα από όσο την ανοίγω εγώ τώρα. Ωραία.